Ότι αν δεν συνταχθεί ο συγκεκριμένος φάκελος και αν δεν ιεραρχηθούν τα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή τίποτα άλλο παρά ότι ευχαριστούμε ειλικρινά τους ψαράδες, διότι αυτοί όντως χωρίς απαγορεύσεις και χωρίς έτσι, διαταγές ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν πλησίασε κανένας σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Άρα δηλαδή να γίνει κατανοητό, διότι ναι, όμως, κύριε, θέλω να γίνει κατανοητό. Για τους Λουόμενους, για παράδειγμα, βγήκε επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο και να αποφεύγαμε αυτό το αλαλούμ, είναι εντελώς διαφορετικά. Μέχρι να βγουν τα τα πράγματα. Ακούστε με, είναι εντελώς διαφορετικά. Δεδομένου ότι έχουμε ήδη, δεν αμφισβητεί κανείς ούτε κατελάχιστον, ότι δεν πήγε ούτε ένας ψαράς στις συγκεκριμένες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε απαγόρευση μπορεί να σου προκαλέσει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, δέστε τώρα, ακούστε με σας παρακαλώ, είναι χαρακτηριστικό. Αυτή την ώρα, ό,τι αλλιεύματα πηγαίνουν στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, είναι αλλιεύματα από περιοχές εκτός. Μιλάμε για ψάρεμα πέραν των 5 μιλίων από την ακτή. Άρα λοιπόν αυτά δεν έχουν απολύτως τίποτα. Πόσο μάλλον όταν προέρχονται από άλλες περιοχές. Έχει μειωθεί η κατανάλωση Υπουργέ, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό λόγο. Τι λέει εδώ η Καθημερινή, κύριε Υπουργέ, σήμερα. Διατροφικός εφιάλτης διαρκείας. Πάμε λοιπόν τώρα. Εδώ λοιπόν τώρα από 3 έως 5 χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα. Να αλλάξουν περιοχή, να πάνε αλλού. Στο επόμενο κομμάτι να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι επιπτώσεις και ποια θα είναι η διάρκεια αυτών των επιπτώσεων. Είναι ζητήματα τα οποία και εμάς μας απασχολούν. Σας είπα ότι περιμένουμε να γίνουν σχετικές μελέτες. Ο επαγγελματίας, ο κύριος Κυρίτσης, που έχουμε κοντά μας να τοποθεσμεύσουμε τον άνθρωπο, να συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα. Ελάτε, κύριε Κυρίτση, σας καλύπτει αυτό που είπε ο υπουργός, τι λέτε? Τα είπε ο άνθρωπος πολύ καλά. Αλλά εμείς το πρόβλημα είναι το εξής. Τη στιγμή που έχει μολυνθεί η θάλασσα εξαιτίας του ναυαγίου και δεν κατεβαίνει κόσμος, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μήνα να πληρώνουμε το ΦΠΑ, να πληρώνουμε τον ΟΓΑ και όλες τις υποχρεώσεις στους σκάφους. Έτσι. Αλλά χωρίς να έχουμε το εισόδημα που είχαμε πριν από 15 μέρες. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να το λύσει ο υπουργός. Διότι τη μόλυνση δεν την έκανα ούτε εγώ, ούτε ο υπουργός, ούτε εσύ. Λοιπόν, αυτό υπάρχει ένα ακραίο φαινόμενο. Θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Αποστόλη. Να τα βάλουμε στη σειρά. Το πρώτο, αυτά που λέει, όντως έχει ένα δίκιο, διότι δεν μπορεί από την ώρα που δεν έχει πάυσει τη δραστηριότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Όταν λοιπόν σας λέω θα ότι ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ένα-ένα, κύριε Αποστόλου. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα λάβετε μέρημνα να τους απαλλάξετε λοιπόν τους ανθρώπους από αυτά τα βάρη. Όπως συμβαίνει σε όλες, το ξέρετε ότι όπου πλήττονται περιοχές από διάφορα φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως του από πού προέρχεται το αίτιο, γίνεται μια ειδική μέρημνα και για τις πληρωμές και για τις υποχρεώσεις του, μεταφέροντάς τους αργότερα. Αλλά αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα γίνουν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς. Πράγματα αλλά τα υπάρχει οποία βούληση. Βεβαίως υπάρχει βούληση, για τον απλούστατο λόγο, διότι χωρίς τη δική τους θέληση έχουν απώλεια στο εισόδημά τους στην απασχόλησή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποδεσμεύουμε και τον κύριο Κυρίτση. Τον ευχαριστούμε. Προαναγγέλει ο Υπουργός ελαφρύνσης από ό,τι καταλαβαίνουμε σε συνεννόηση με το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτό λογικά πρέπει να σας ικανοποιεί, κύριε Κυρίτση. Ναι, αλλά όχι μόνο στα λόγια. Περιμένουμε και πράξεις, έτσι. Ναι, βεβαίως. Δεν φταίμε για το ναυάγιο. Γι' αυτό περιμένουμε μιλάμε. Και τα λόγια. Σωστό. Έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Περιμένουμε. Καλημέρα, τώρα, κύριε Αποστόλου, πολιτική ευθύνη για τη μόλυνση των ακτών του Σαρονικού υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάρουμε ο συμβάν κάτι ανάλογο, μπορούσε να τύχει στο καθένα. Στη διαχείριση, λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αφήνουμε αυτή την παράμετρο και πάμε όσον αφορά την αντιμετώπιση, τη διαχείριση. Η εντύπωση που όλοι έχουμε είναι ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν και πραγματικά αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται η κατάσταση και το λένε εκεί. Και μάλιστα είδα χθες και τους Ολλανδούς που επισκέφθηκαν ότι έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, το αν για οποιοδήποτε μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έγιναν και οι αν έγιναν λάθη το ερώτημα. Όχι. Όχι. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης, έχω την πεποίθηση ότι δεν έγινε κανένα λάθος. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι φαίνεται. Άρα πρέπει να απονείμουμε τα εύσημα στον κύριο Κουρουπλή.
Και από ό,τι φαίνεται, ακούστε με σας παρακαλώ. Τώρα λέμε ότι πώς αντιμετωπίστηκε η κρίση. Από ό,τι φαίνεται, γρήγορα θα έχουμε ένα περιορισμό της επέκτασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι το πώς, γιατί αυτό εμάς μας απασχολεί ιδιαίτερα, το πώς η συγκεκριμένη ρύπανση θα αντιμετωπίσουμε τις τυχόν επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα. Κύριε Αποστόλου, έχουν καταστραφεί αυτή τη στιγμή ψαράδες, επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να κάνει μπάνιο. Και βγαίνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και λέει αυτή τη στιγμή ότι όλα έγιναν καλώς. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Κουρουμπλής εμένα με καλύπτουν. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα επειδή αναφερθήκατε στο μπάνιο, υπήρξε μία απαγόρευση. Τώρα, ο καθένας από εκεί και πέρα... Είχαμε ένα λαλούμ πριν. Πράτη, ο καθένας από εκεί και πέρα... Αλλά υπήρχε ένα λαλούμ κυβερνητικό, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορείτε να το μην το παραδεχτείτε αυτό. Ο ένας έλεγε πάμε για μπάνιο, ο άλλος μας έλεγε παιδιά που πάτε για μπάνιο. Τι θα κάνουμε. Σας είπα, έγινε μία διαχείριση συγκεκριμένη. Ναι. Δόθηκαν εξηγήσεις από τον κύριο Κουρουμπλή. Υπήρξε βεβαίως, καλύπτομαι, υπήρξαν από πλευράς του Υπουργείου Υγείας αυτές οι συστάσεις, οι απαγορεύσεις. Τώρα, τι να σας πω. Σε δύο-τρία θέματα δικά σας, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τα αγροτικά προϊόντα με την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης πια στο προϊόν, π.χ. γάλα. Θα γράφει επάνω γάλα Βουλγαρίας, γάλα ελληνικό, γάλα Σκοπίων. Έχουμε δύο τομές βασικές στο νομοσχέδιο που ξεκινάει σήμερα στην Επιτροπή. Η πρώτη τομή είναι μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποχρεωτικά, όχι προαιρετικά, υποχρεωτικά πλέον σε όλες τις συσκευασίες γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά και στο κρέας, στους χώρους πώλησης του κρέατος, η χώρα προέλευσης, άρμεξης του γάλακτος, στην προηγουμένη περίπτωση, προέλευσης του κρέατος. Ευδιάκριτα, εάν είναι Ελλάδα, οπότε ιδιαίτερα και προστατεύουμε τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και επιπλέον ξέρει ότι το ελληνικό προϊόν είναι και ποιοτικό. Και πώς αποφεύγουμε τις ελληνοποιήσεις. Ταυτόχρονα και αν ο άλλος μου έχει φέρει με ένα γάλα Βουλγαρίας και το έχει αναμίξει με το ελληνικό, λοιπόν, λέει ελληνικό είναι. Πώς το αποφεύγουμε. Εκεί πέρα λοιπόν είναι και θέμα που έχει σχέση με την παρακολούθηση. Υπάρχει μια διαδικασία που τη λέμε εμείς ισοζύγιο γάλακτος. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν αυτές οι ποσότητες οι οποίες αναγράφεται ότι είναι ελληνικής προέλευσης αντίστοιχα να φτάνουμε μέχρι τον Έλληνα κτηνοτρόφο να παρακολουθούμε όλη την αλυσίδα. Κύριε Αποστόλου, σήμερα θα βρεθείτε στην Κρήτη. Και το δεύτερο, επιτρέψτε μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι επιτέλους μπαίνουν φραγμοί σε αυτή τη διαδικασία εκμετάλλευσης της ρευστότητας στον αγροτικό χώρο. Δηλαδή πληρωμές πλέον των αγροτικών προϊόντων, των οποίων το πολύ μέχρι 60 ημέρες. Υπάρχουν ευθύνες βασικά για τον χοντρέμπορο, για το πολυκατάστημα και βεβαίως και για τον ίδιο τον αγρότη, πιο χαμηλές. Αλλά να μην ξεχάσουμε ένα πράγμα, ότι αυτή την ώρα έχουμε πληρωμές με επιταγές 7 και 10 μηνών σε προϊόντα που αναλώνονται σε 7 ημέρες. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Παραγωγή τώρα από την πατρίδα μου, την Καρδίτσα, που θα πάτε μεθαύριο. Μεθαύριο θα πάτε. Μεθαύριο. Διαμαρτύρονται όταν δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τους χοντρεμπόρους. Άλλη παραγωγή σταματάει, που δεν έχουν πληρωθεί. Δεν θα υπάρχουν πληρωμίες πέραν αυτών. Δεν πληρώθηκαν το αγροτικό πετρέλαιο του 2015. Αυτό είναι άλλη διαδικασία που αφορά εμάς τις επιστροφές από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών. Προτεραιότητα σε οποιαδήποτε κατάσταση βρεθούμε που μπορούμε να υπηρετήσουμε επιστροφές, εννοώ ως κυβέρνηση, έχει ο αγροτικός χώρος. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα της Κρήτης, όπου εκεί περιμένουν τον Πρωθυπουργό οι αγρότες πώς και πώς, κύριε Αποστόλου. Ετοιμάζουν συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις. Θέλω να μας πείτε καταρχάς τι θα γίνει με το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Ήταν στο 2013, θα πάει στο 2024 τώρα. Όχι. Πήγε και πάνω το μείωση. Ένα-ένα. Πήγε και καταρχάς, πάνω το μείωση. Μιλάτε σε έναν υπουργό ο οποίος οι επισκέψεις του στην επαρχία είναι σχεδόν καθημερινές. Το ότι τι οπωσδήποτε σε αυτές τις συζητήσεις. Κοιτάξτε, εγώ σε καταστάσεις όπου συζητάμε 3-4 ώρες με τους αγρότες, εκεί που ο ένας τους απόψεις, ο άλλος. Και κάπου λοιπόν τελειώνουμε στο τέλος με μια συζήτηση που ουσιαστικά έχω την πεποίθηση ότι έχουν πιστεί ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα. Σας λένε κάνετε μια μεγάλη επιστραφεί προσπάθεια ή μας καταστρέφετε αν ξανααυξηθεί η φορολογία εδώ. Στο λογαριασμό έχει σημασία τι κάνετε. Στο λογαριασμό, ακούστε. Πρέπει να τον βλέπουμε
από τη μία πλευρά το πώς πάει το εισόδημα του αγρότη, πώς πάνε οι εξαγωγές των προϊόντων κτλ. Όπου εκεί πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Mm-hmm. Έτσι. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε αυτό το χώρο, διότι έχει προβλήματα. Είπατε για το ΦΠΑ. Δώσαμε μπάγια για να πάμε από το 24 στο 13. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Συνεχίζουμε με το 13. Είστε σίγουρος? Ακόμη δεν έχει βρει και πεδίο εφαρμογής. Το έχετε συνοηθεί τώρα, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο άρχισε. Με το Υπουργείο Οικονομικών αυτό το έχετε συμφωνήσει? Αυτό είναι λοιπόν το θέμα μας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αντιλαμβάνετε, είναι αρμοδιότητα και πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά εμείς τώρα του αγροτικού χώρου, πάντα υπάρχει αυτή ένα η εικόνα. Λεπτό, κύριε οι αγρότες θέλουν τον υπουργό τους να ενδιαφέρεται. Ενδιαφερόμαστε ΦΠΑ, και παρακολουθούμε τα πράγματα. Κατεβάσατε το ΦΠΑ λοιπόν στο 13 με δική σας πρωτοβουλία. Έτσι δεν είναι? Σας ζητείτε να το ξαναπάτε στο 24? Δεν υπάρχει, σας είπα, τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άρα θα μείνει στο 13. Στο 13. Δεν υπάρχει ούτε καν. Εγώ σας λέω ότι προχθές είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο που αναφερθήκαμε γενικά στην εφαρμογή του προγράμματος. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κύριε Αποστόλου, για να κλείσουμε, επειδή έχει ανοίξει για μία ακόμη φορά αυτή η γνωστή συζήτηση για το ενδεχόμενο ανάγκης λήψης νέων μέτρων το επόμενο διάστημα. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Τι εικόνα έχετε από τις επαφές σας και εσείς με το Υπουργείο Οικονομικών? Ακούστε. Και πάλι, επειδή σας είπα πριν από λίγο, έγινε σχετική συζήτηση. Εμείς οπωσδήποτε αποδεχόμαστε ότι η εφαρμογή δημιουργεί προβλήματα, πιέσεις υπάρχουν έτσι στα εισοδήματα, όμως με αυτή τη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης κλείσαμε θέματα που έχουν σχέση δημοσιονομική, που είναι επώδυνα δηλαδή για τους πολίτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε στη διαδικασία, στη συζήτηση που κάνουμε τώρα, για να κλείσει έτσι και η τρίτη αξιολόγηση πρόσθετων επιβαρύνσεων σε όλα τα μέτρα. Δηλαδή, Αύγουστο του 2018 θα έχουμε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, καθαρή έξοδο. Ακριβώς. Αυτό πιστεύετε? Ακριβώς, γιατί όλος ο σχεδιασμός μας είναι ότι το καλοκαίρι του 2018, εγώ σας λέω ότι συζητάμε με τους αγρότες, διότι το φορολογικό, ιδιαίτερα σε αυτούς που παράγουν, δημιουργεί πρόβλημα. Μάλιστα. Και έχουμε. Δεν συναποφασίσει, έχουν και ήδη αποδεχθεί στην κουβέντα που κάνουμε, ότι το καλοκαίρι του 2018 τους πρώτους χώρους που θα προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε φορολογικά είναι ο αγροτικός χώρος. Γιατί? Γιατί θέλουμε ειδικά σε αυτή την πορεία. Με ποιο τρόπο, κύριε Υπουργέ, ποιο τρόπο? Παρέμβαση. Συγκεκριμένα πράγματα. Τι σκέφτεστε? Θα μειώσετε φορολογικά? Τι θα μειώσετε? Παρέμβαση. Θα αντιμετωπίσουμε το φορολογικό ξανά μετά την έξοδό μας. Εδώ περιμένουν οι άνθρωποι αποζημιώσεις χρόνων και δεν λαμβάνουν. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, καίγονται δασικές εκτάσεις, καίγονται και αγροτικές εκτάσεις. Πότε θα παίρνουν τα λεφτά? Προσέξτε. Να δούμε. Στις περιπτώσεις που υπάρχει κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, από τον ασφαλιστικό οργανισμό, γίνονται οι διαδικασίες και σε ένα χρονικό διάστημα, 6 με 7 μηνών, πληρώνονται τις αποζημιώσεις. Όπου δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, συντάσσουμε ένα φάκελο, ο οποίος λέει είναι γνωστός ψέα στους αγρότες. Πότε? Συντάσσουμε με την ολοκλήρωση. Στα μεγάλες ζημιές. Με την ολοκλήρωση της παραγωγής φέτος. Το ξέρετε αυτό? Προσέξτε, θέλω μια σειρά. Με την ολοκλήρωση της καλλιεργητικής περίοδου, μέσα από την οποία θα αποτιμηθεί η απώλεια του εισοδήματος, τότε λοιπόν αρχίζουμε τη σύνταξη ενός φακέλου, τον οποίο πρέπει να υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, η ιδιαιτερότητα του αγροτικού χώρου, επειδή έχει κοινοτικούς πόρους, είναι ότι πρέπει σε οποιαδήποτε ενίσχυση και αποζημίωση να συνεννοείται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ γρήγορη απάντηση, κύριε Αποστόλου, για να το πούμε καθαρά. Μετά τον Αύγουστο του 2018, οι αγρότες να περιμένουν μείωση των φόρων? Μετά τον Αύγουστο του 2018. Βγαίνουμε, είπαμε, από το μνημόνιο και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι προτεραιότητά μας. Πρώτα κοινοπαραγωγοί φωνάζουν, κύριε Υπουργέ, για το εμπάρκο. Τι καταστρέφονται οι άνθρωποι, τι θα γίνει? Ακούστε να δείτε. Προχθές, με δική μας μεγάλη προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τα 5.000 τόνους ροδάκινα για την δωρεάν διανομή ως απόσυρση. Χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κάναμε 16.000 τόνους. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια όσο το δυνατόν να στηρίξουμε το εισόδημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.